Τα παιδιά μας τιμούνται στα κρεβάτια τους, οι νέοι μας διασκεδάζουν στα κέντρα. Έχουμε ειρήνη, αλλά θα την έχουμε για πάντα? Εμείς οι γέροντες που ζήσαμε πολέμους και περιπέτειες και κινδύνους, παρακαλούμε την Παναγία, πόλεμος να μην ξαναγίνει. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Η ειρήνη δεν εξαρτάται από μας. Εμείς αγαπούμε την ειρήνη όσο κανένα άλλο έθνος. Αλλά αν οι εχθροί μας επιτεθούν, τότε τι θα γίνει? Τότε πάλι η Ελλάς σύσσωμος θα πει ένα νέο όχι. Και πιστεύω στο Θεό ότι θα μας ακούσει η Παναγία. Αλλά για να μας ακούσει και να γίνει το τρίτο θαύμα, να σπρώξουμε τους Τούρκους πέρα από τον Εύρο, το πιστεύω, θα ξαναμπούμε στην Αγιά Σοφιά, να τελειώσουμε τη διακόπησα λειτουργία. Πρέπει όλοι να μετανοήσουμε. Ούτε μοιχείες, ούτε διαζύγια, ούτε βλαστημίες, ούτε εκτρώσεις, ούτε αδικίες, αλλά παντού να βασιλεύει ο Χριστός. Τότε εκείνος θα σκεπάσει και θα ευλογήσει τον τόπο μας και θα κάνει το θαύμα να δοξαστεί και πάλι η πατρίδα μας και να ξαναστηθεί ο Σταυρός στον Τρούλο της Αγιάς Σοφιάς. Έτσι, για άλλη μια φορά, τρίτη φορά, πρώτη στο Βυζάντιο, δεύτερη στα βουνά της Πίνδου, τρίτη στον Εύρο και τα νησιά, θα σταθούμε μπρος στην εικόνα της Παναγίας και θα ξαναπούμε: «Χαίρε Παναγία, δις εγείρονται τρόπεα, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση». Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Ειρηνεύετε, προσεύχεστε, εξομολογήστε, εκκλησιάζεστε, κοινωνείτε τα άχραντα μυστήρια, έχετε ομόνοια. Όλοι αγαπημένοι εν Χριστώ Ιησού θα περάσουμε τις δύσκολες μέρες που επιφυλάζει ο Θεός την ανθρωπότητα και ιδιαιτέρως το έθνο μας. Αμήν. Επίσκοπος Αυγουστίνος. Για τους φίλους του καναλιού Λόγα Ορθοδοξίας, Page News 237, εγώ ιδιαιτέρως εύχομαι ειρήνη, αγάπη και υγεία. Μείνετε συντονισμένοι για τα καινούργια βίντεο που έρχονται. Σας ευχαριστούμε πολύ.